Καλησπέρα σας και καλή μας εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουνίου. Και τι να πω, έχουμε πολλή μέρα μπροστά μας και καθόλου νύχτα, πολύ περιορισμένη νύχτα. Αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερες, πρέπει να τις απολαμβάνουμε και πρέπει να τους δίνουμε τη σημασία που έχουν, γιατί είναι πολύ το φως και το φως δεν πρέπει να το αφήνουμε να αξιοποιείται ούτε να εκμετάλλευτο, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε όλα αυτά τώρα πρέπει να πω ότι κλιμακώνει ξανά την ένταση ο Ερντογάν. Θέλει να καταγγείλει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ για τα στρατιωτικοποιημένα νησιά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Σαμπάχ, ο Τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται να παρουσιάσει ντοκουμέντα κατά της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ που θα αφορούν στα στρατιωτικοποιημένα νησιά και στις επισκέψεις αξιωματούχων σε αυτά. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας με τίτλο «Απόβαση με ντοκουμέντα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ» αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα καταγγείλει την Ελλάδα ενώπιον όλων των μελών της Συμμαχίας για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και τις επισκέψεις ανώτερων αξιωματούχων σε αυτά. Ειδικότερα η Σαμπάχ κάνει λόγο για προκλητικές επισκέψεις του Υφυπουργού Άμυνας της Ελλάδας, τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να γίνονται όλα αυτά. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος θα θέσει στη Σύνοδο το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Όπως ισχυρίζεται η Τουρκία, στηρίζουν αυτές οι δύο την τρομοκρατία. Μένει να δούμε βέβαια πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Όλες οι συζητήσεις σήμερα είναι στραμμένες ακριβώς σε αυτή την συνάντηση. Αποχώρησε, κυρίες και κύριοι, από το Φόρουμ Διαλόγων των Πρεσπών ο Τσαβούσογλου, γιατί τον εξόργησε ο χάρτης. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αποχώρησε, αφού η χώρα του δεν συμπεριλαμβανόταν στο λογότυπο χάρτη της διοργάνωσης που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα. Μάλιστα, η προγραμματισμένη για χθες ομιλία του δεν πραγματοποιήθηκε, ωστόσο παρέμεινε στην πόλη όπου είχε επαφές με Βαλκάνιους ομολόγους του. Το Δήμερο Διεθνές Συνέδριο Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπιών με τίτλο «Χτίζοντας το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων στη σύγχρονη αρχιτεκτονική ασφαλείας». Πάμε τώρα και πάλι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία. Πολιτικός σεισμός, κυρίες και κύριοι, καθώς έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή ο Μακρόν, ενώ εκτινάχθηκε η δύναμη της Λεπέν. Η ακροδεξιά πενταπλασιάζει τον αριθμό των βουλευτών της και χαρακτηρίζει τον Μακρόν πρόεδρο μειοψηφίας. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη συνάδελφο της Μαράγδα Στεγιανίδου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, όλο το σκηνικό και βεβαίως πόσο διεθνής τύπος αντιμετωπίζει η Σμαράγδα αυτή την μεγάλη ήττα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Έτσι ακριβώς, χαστού και εντός εισαγωγικών για τον Εμμανουέλ Μακρόν ήταν η ήττα αυτή στην Εθνοσυνέλευση, όπου δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, τις λείπουν της κυβέρνησης αυτής τουλάχιστον 40 έδρες για να φτάσει τις 289 που χρειάζεται για να κυβερνήσει μόνος του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο ξένος τύπος και συγκεκριμένα η Γερμανία είναι πολύ καυστική απέναντι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Πόσες έδρες είπε, συγγνώμη, ότι χρειάζεται? Τουλάχιστον 40 για να φτάσει στις 289, ώστε να μπορέσει είναι να κυβερνήσει μόνος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα μείνει μέχρι και το 2027 στην κυβέρνηση και όλα τα μακροπρόθεσμα πλάνα και σχέδια που έχει κάνει και τα έχει ανακοινώσει είναι πολύ δύσκολο πλέον να τα κάνει. Να τα επιχειρήσουμε. Ακριβώς, Χριστίνα. Συγκεκριμένα, η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel εκδίδει τίτλο «Έχει χάσει ο άνθρωπος την αίσθηση της πραγματικότητας». Μιλάμε για καψόνια πολύ καυστικά τα σχόλια. Μπράβο, γενικότερα. Και προφανώς τώρα όλη η αντιπολίτευση έχει πέσει πάνω του. Ακριβώς. Με σκοπό ο καθένας που θα μπει στην κυβέρνηση να ζητά και να κερδίσει τα περισσότερα. Ακριβώς. Η Λεπέν θριαμβολογεί και υπόσχεται σκληρή αντιπολίτευση εναντίον του. Έχουμε τον επικεφαλή των Ρεπουμπλικανών, τον Κριστιαν Ζακόμπ, ο οποίος δήλωσε ότι το κόμμα του θα παραμείνει στην αντιπολίτευση, δεν θα δώσει καμία βοήθεια στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει χάσει, όπως προείπαμε, την απόλυτη πλειοψηφία. Όλα πλέον είναι πολύ δύσκολα. Αναμένεται όμως να δούμε περισσότερες πληροφορίες και να τις μάθουμε στη συνέχεια. Σύμφωνοι, βέβαια, να πούμε, Σμαράγδα, ότι και η Γερμανία αισθάνεται πολύ επίφοβη όλη αυτή την θέση. Μην ξεχνάμε ότι και στην εξωτερική πολιτική ήταν μπροστάρι σε πολλά πράγματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Το ίδιο βέβαια και η Ελλάδα, που δεν φαίνεται να είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Αναμένουμε, όπως είπες και εσύ, να δούμε όλα τα νεότερα και τι ακριβώς συμφωνίες θα γίνουν. Ευχαριστώ πολύ τη Σμαράγδα Στεγιανίδου. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη παίρνει έκτακτα μέτρα για το φυσικό αέριο. Τα σχέδια Ιταλίας-Γερμανίας για τις μειωμένες παραδόσεις, αυξημένη καταφυγή στον άνθρακα και σύστημα πληστηριασμού για την πώληση φυσικού αερίου σε βιομηχανούς μεταξύ του γερμανικού πακέτου μέτρων. Αυξάνει το ρυθμό αποθήκευσης αερίου εν ώψη του χειμώνα Ιταλία. Γερμανία και Ιταλία έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται
για να αντιμετωπίσουν τη μείωση της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα. Η Γερμανία θα λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της απέναντι στις πρόσφατες μειώσεις των παραδόσεων ρωσικού αερίου, μεταξύ των οποίων θα είναι κυρίως η αυξημένη καταφυγή στον άνθρακα, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή αντιπροσωπεύει μια μεταστροφή της κυβέρνησης συνασπισμού, ιδίως για τους πράσινους, που έχει υποσχεθεί να σταματήσει τη χρήση άνθρακα έως το 2030. Είναι σκληρό, αλλά είναι απαραίτητο προκειμένου να μειώσουμε την κατανάλωση αερίου, δήλωσε ο οικολόγος Υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ σε μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Τώρα στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, ξανά μπαίνει μπροστά μας το τέρας του κορονοϊού. Ο Δημοσθένης Αριγιάννης μιλά για νέο κύμα κορονοϊού σε εξέλιξη, διπλασιασμός κρουσμάτων μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Έχουμε ήδη ένα νέο κύμα κορονοϊού, το οποίο έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 10 μέρες τουλάχιστον και σε αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, δήλωσε χθες ο Δημοσθένης Αριγιάννης. Μιλώντας στην ΕΡΤ για την εξέλιξη της πανδημίας, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του Θεσσαλονίκης τόνισε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε περίπου διπλάσιο αριθμό κρουσμάτων. Ο κύριος Αριγιάννης τόνισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε ως κοινωνία τίποτα, καταγγέλλοντας τη χαλάρωση των μέτρων σε εστιατόρια και χώρους όπου υπάρχει πολλής συνωστισμός. Κυρίες και κύριοι, κλείδωσαν τα μέτρα για τη νέα επιδότηση καυσίμων. Στα μέσα της εβδομάδας θα είναι οι ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται από κυβερνητικούς αξιωματούχους, το μέτρο θα είναι ενισχυμένο σε σχέση με την προηγούμενη παρέμβαση, τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δικαιούχων, αλλά και τα ποσά που θα λάβουν. Χαρακτηριστική δήλωση που έκανε χθες, μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, αναφερόμενος στο Fuel Pass, ότι εξετάζεται να δοθούν περισσότερα χρήματα και να διερευνηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Ο δρόμος για ένα πιο γενναίο πακέτο άνοιξε μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού την περασμένη Τετάρτη, που δείχνει σημαντική υπέρβαση του στόχου για τα φορολογικά έσοδα τόσο στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2022 όσο και για τον προηγούμενο μήνα. Και να ολοκληρώσουμε με μια αποτροπιαστική πραγματικά είδηση, σοκ από ακέφαλο πτώμα χωρίς πόδια που εντοπίστηκε χθες στο Καλοχώρι. Ένας αλίας εντόπισε χθες το πρωί μια σωρό στη θαλάσσια περιοχή Καλοχωρίου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πτώμα ανδρικού φύλου βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη και δεν έχει κεφάλι και κάτω άκρα. Τη σωρό παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί σήμερα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Και με όλα αυτά, πάμε τώρα Σέρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί, πώς πάνε τα πράγματα. Έρχονται και σαραντάρια. Δεν νομίζω οι Σέρες να ξεφύγουν από το γεγονός των υψηλών θερμοκρασιών. Η Ζωή Χειμωνίδου, infonews24.gr. Ζωή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ποτέ δεν ξεφεύγουν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Άρα δεν είναι ότι καλύτερο οι καιρικές συνθήκες στις Σέρες. Ευτυχώς που υπάρχει ωραία ζωή και το ισοσκελίζει αυτό ζωή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση, ότι βραβεύτηκαν οι Σερέοι ποδοσφαιριστές που πέτυχαν μεγάλες διακρίσεις στο εξωτερικό. Έγινε χαμός περιττό να σου πω, γιατί συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά παιδιά έξω από το χώρο του διοικητηρίου, όπου Σερέοι ποδοσφαιριστές μοίρασαν μετά αυτόγραφα και στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεσαι, του ενδιαφέροντος και αυτός που τράβηξε και πάρα πολύ κόσμο ήταν ο Κώστας Τσιμίκας. Να πούμε ότι έγινε μια τελετή βράβευσης Σερέων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πέτυχαν πολύ σημαντικές διακρίσεις στο εξωτερικό, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης. Και με τον αντιπεριφερειάρχη εδώ, τον κύριο Χαριστέα, βλέπω φωτογράφηση. Ναι, ναι. Ο Άγγελος Χαριστέας είναι από το Στριμωνικό, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Σωστά. Ναι. Οπότε βραβεύτηκαν λοιπόν ο Χρήστος Καρυπίδης, ο Βασίλης Μπορμπόγης, ο Στάθης Ταυλαρίδης, ο Κώστας Τσιμίκας και ο Άγγελος Χαριστέας. Ήταν μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερη εκδήλωση. Και όπως είπαμε, αμέσως μετά οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να... γιατί είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλά παιδιά που ήθελαν αυτόγραφο, που ήθελαν μια αυτογραφία με τα ενδάγματά τους. Λογικό. Ναι, και ήταν έτσι μια πολύ όμορφη εκδήλωση και πολύ συγκινητική. Πάρα πολύ ωραία, και να γίνονται τέτοια και να γίνονται τέτοια όσο ακόμη αυτοί οι διακεκριμένοι αθλητές είναι πολύ νέοι ακόμη. Και το λέω αυτό γιατί είναι άσχημο να βραβεύεσαι μόνο όταν είσαι 70 χρονών. Καλό και αυτό, δεν είναι ωραίο να σε ξεχνάνε, αλλά έχεις μια πολύ έντονα γόνιμη παραγωγική ζωή στο μεταξύ που πρέπει να αναγνωρίζεται η αξία σου, έτσι, δεν το συζητάμε. Έτσι, και ιδιαίτερα προσιτός και δεχόταν ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος αγωνίζεται
στηρίζεται στη Λίβερπουλ με πολύ μεγάλη επιτυχία, οπότε και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δέχτηκαν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και χαρά και υπομονετικά να υπογράψουν όλα αυτά τα αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν με μικρούς αλλά και μεγάλους. Ωραιότατα. Τώρα, ξεκίνησαν και ευτυχώς οι αναέριοι ψεκασμοί για τα κουνούπια στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, και το λέω αυτό γιατί μόλις λίγο βρέξει, λίγο κάνει, που εδώ δεν βρέχει λίγο, βρέχει πολύ, βλέπεις ντουμάνι κουνουπιών. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι ο νομός Σερών, όπως και η Θεσσαλονίκη, έχουν κάποιες περιοχές που, όπου το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, και μιλάμε για τις περιοχές όπου έχουν οριζοκαλλιέργειες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι θα γίνεται σε αυτές τις περιοχές. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο εναέριος, οι εναέριοι ψεκασμοί ξεκίνησαν για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και μάλιστα γίνονται ψεκασμοί σε περιοχές όπου, όπως είπαμε, υπάρχουν οριζοκαλλιέργειες. Το νερό, ξέρεις, όλο αυτό συγκεντρώνει ακόμα μεγαλύτερους πληθυσμούς κουνουπιών. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιχειρείται ο περιορισμός των ενοχλητικών αυτών εντόμων. Ναι, και πραγματικά βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται σημαντική δουλειά ως προς τον έγκαιρο ψεκασμό, και είναι αλήθεια ότι σκεφτόμαστε και όλα τα μεταδοτικά που μπορεί να μεταδοθούν, ευτυχώς όχι ο κορονοϊός, μέσω των κουνουπιών. Μην τα ξεχνάμε και όλα αυτά. Σαφώς. Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών ξεκίνησε από τις Σέρρες. Αμάντια με αυτές τις Σέρρες, όλα οι Σέρρες τα έκανα. Λοιπόν, Ζωή. Από εκεί, από εδώ. Εντάξει, αλήθειες λες, το ξέρω. Τώρα, χρησιμοποιούν το όνομα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να βγάζουν χρήματα. Ποιοι το κάνουν αυτό? Έχει γίνει και στο παρελθόν, θέλω να πω, ωστόσο. Νομίζω ότι πραγματικά ως πολίτες δεν ξέρουμε από πού να προστατευτούμε πλέον από την έντονη, από τα έντονα αυτά φαινόμενα προσπάθειας εξαπάτησης πολιτών. Προσπαθούμε, αλλά είναι τόσο εφευρετική όλη αυτή που, όλα αυτά τα εγκληματικά μυαλά, που πραγματικά με το που ενημερώνουμε τον κόσμο για τον έναν, προσαρμόζονται και βγάζουν κάτι άλλο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λοιπόν, και συγκεκριμένα το παράρτημα Σερών, εξέδωσε μία ανακοίνωση προειδοποιώντας τους πολίτες, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, περιήλθε σε γνώση της η διεξαγωγή ενός εράνου, σε εισαγωγικά, στην πόλη των Σερών από άγνωστα πρόσωπα προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος γινόταν, υποτίθεται αυτός ο έρανος σε εισαγωγικά, υπέρ του Ερυθρού Σταυρού. Ο Ερυθρός Σταυρός ενημερώνει ότι τόσο ο ελληνικός όσο και ο διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την παραπάνω ενέργεια, και μάλιστα έχουν ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ελεγχθεί η δράση όσων παρανόμως χρησιμοποιούν το όνομα και το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού. Βέβαια, εντάξει. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Είναι αυτό που είπες σχολιάζοντας. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, πατάνε στην ευαισθησία του κόσμου ότι θέλει να βοηθήσει παρά τις δύσκολες οικονομικά εποχές που βιώνουμε. Ο άλλος, έστω από το υστέρημά του, θέλει να δώσει και δίνει, και σε αυτό ακριβώς πατάνε, στην ευαισθησία, στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο, και μετά μας κάνουν και πιο δύσπιστους. Και ξέρεις, Ζωή, αυτό που λες, δηλαδή η κρίσιμη λέξη, νομίζω, και για τις ανθρώπινες σχέσεις και για τις σχέσεις μας με την πολιτεία, είναι τελικά η λέξη εμπιστοσύνη. Έχει χαθεί. Και να θέλεις να είσαι άτομο, να ανοιχτείς, να δείξεις εμπιστοσύνη, με τόσα που ακούς ότι συμβαίνουν, λες πώς θα το κάνω αυτό. Δηλαδή έχεις δεύτερες, μη σου πω και τρίτες σκέψεις για οτιδήποτε. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο αυτή την περίπτωση της αναβάθμισης των προσώπων των εμπορικών καταστημάτων με το πρόγραμμα Σέρες Open Mall. Ακριβώς. Είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Μαλιαράς, υποδέχθηκε τους επιχειρηματίες της πόλης των Σερών που έχουν ενταχθεί. Είναι το πρόγραμμα ανοιχτού κέντρου εμπορίου πόλης Σερών, το Σέρες Open Mall. Και τους υποδέχθηκε λοιπόν σε μια ειδική ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος. Όπως τόνισε ο κ. Μαλιαράς, πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται από το Δήμο Σερών και το Επιμελητήριο και που στοχεύει στην αναβάθμιση της εικόνας του εμπορικού κέντρου των Σερών, και με στόχο, όπως καταλαβαίνει, στην ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και κατ' επέκταση να υπάρξουν σημαντικά ωφέλη για τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες.
Περιμένουμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο των Σερών, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να έρθει στο κέντρο των Σερών. Αλλά όχι πάρα πολλά, είναι αλήθεια. Έχει αλλάξει εντελώς. Εντελώς. Φαντάζομαι, ας πούμε, ότι από την Ομαρχία μέχρι και το Δημαρχείο είναι όλο πεζόδρομος. Είναι γύρω-γύρω όλοι πεζόδρομοι. Και σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έτσι, για να ομορφύνει ακόμα περισσότερο το κέντρο, στοχεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τις πρώτες παρεμβάσεις για να δούμε πώς θα γίνει τελικά. Ναι, πραγματικά είναι καιρός να επισκεφτούμε πια το κέντρο των Σερών, εμείς που είμαστε και σχετικά κοντά. Και λέω σχετικά κοντά γιατί μια ευθεία είμαστε. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός και μπορούμε εύκολα να φτάσουμε κοντά σας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που χαρακτηρίζουν τις Σέρες ως προάστιο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Κάποια στιγμή θα γίνει. Τώρα είναι ζήτημα λίγο έτσι χρόνου. Πέσαμε και σε πολλά οικονομικά ζόρια, πανδημίες, το ένα το άλλο. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα, θα είχαν εξελιχθεί χωρίς όλα αυτά. Τώρα, να πούμε για να ολοκληρώσουμε ζωή ότι έχετε την εμφάνιση, από ό,τι διάβαζα όμως τον ημερωτικό σου, είχε ξαναγίνει και στο παρελθόν, τη σπάνια αράχνης Πασχαλίτσα. Μ' αρέσει. Αυτό είναι όπως τα καιρικά φαινόμενα και τις καταιγίδες που τους δίνουμε όνομα και τις θύελες για να τους εξευμενήσουμε. Έτσι λέμε τη σπάνια αυτή αράχνη Πασχαλίτσα. Ναι, και η εικόνα της πραγματικά θυμίζει Πασχαλίτσα. Είναι κόκκινη με μαύρες βούλες. Οπότε είναι από τα σπάνια και είδος προς υποεξαφάνιση η συγκεκριμένη Πασχαλίτσα. Έχει κάνει την εμφάνισή της και μάλιστα προχθές που σου έστειλα το ενημερωτικό, από προχθές μας έχουν στείλει και άλλοι φωτογραφίες και σε διάφορες άλλες περιοχές. Μιλάμε για έναν αρκετά μεγάλο πληθυσμό σε σχέση με την περιοχή. Είναι λοιπόν ένα ιδιαίτερο έντομο και... Πού πραγματικά, μοιάζει με Πασχαλίτσα. Δεν σου λέω, ναι. Γι' αυτό την ονομάζουν αράχνη Πασχαλίτσα. Έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Δεν έχουν, τουλάχιστον από αυτό που ψάξαμε και είδαμε, δεν είδαμε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, δηλαδή να τσιμπήσει ή ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Α, εντάξει, τότε δεν πειράζει, ας την πούμε Πασχαλίτσα, δεν πειράζει, αφού ναι, δεν είναι επικίνδυνη. Ναι, και ήδη σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας άρχισε να κάνει την εμφάνισή της και το 2020. Είχε εμφανιστεί και πάλι, αλλά και πλέον και φέτος βλέπουμε αρκετές από αυτές σε πάντως, πολλές περιοχές. Πάντως εγώ το βλέπω σαν καμουφλάζ, δηλαδή θέλει να τσιμπήσει και κάνει την Πασχαλίτσα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αράχνη στην πραγματικότητα, για να σκεφτούμε έτσι και πολλές φορές μεταφορές που χρησιμοποιούμε για γυναίκες, για άντρες, που είναι η γυναίκα αράχνη, ας πούμε, που δεν ήταν Πασχαλίτσα τελικά, ας το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλλον να το έχουν στο μυαλό τους οι άντρες αυτό. Ζωή. Τι χαριτωμένο που είναι. Τι χαριτωμένο, ναι. Και το τσίπημα. Η Ζωή Χειμωνίδου από Σέρες, infonews24.gr, για όλες τις ειδήσεις, για όλα τα νέα των Σερών και όχι μόνο. Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, διαβάζω για το έκτακτο δελτίο της ΕΜ για τον καύσωνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έρχονται σαραντάρια από την Τετάρτη. Μιλάμε για ένα διήμερο ισχυρού καύσωνα Τετάρτη και Πέμπτη, με νέα άνοδο της θερμοκρασίας. 39 για την Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, 40 για την Πέμπτη σε Θεσσαλία, Στερεά και Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Η μέγιστη τιμή της προβλέπεται να φτάσει κατά τόπους στους 40 και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Να έχουμε λοιπόν το νου μας στο τι πλησιάζει, και πραγματικά θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Από εκεί που ήμασταν στις βροχές, στις καταιγίδες και στις χαμηλές θερμοκρασίες, τώρα πάμε, καιρός του είναι να μου πείτε, στην αντίπερα όχθη. Θα κλείσουμε αυτή την ενότητα, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι έχουμε το πόρισμα των ιατροδικαστών για Μαλένα και Ήριδα. Μιλάνε για εγκληματική ανέργεια με ασφυκτικό θάνατο. Ο θάνατος των δύο παιδιών οφείλεται στον ίδιο μηχανισμό και είναι ασφυκτικό σύμφωνα με το πόρισμα των ιατροδικαστών. Σύμφωνα με τους ίδιους, υπήρχε ανθρώπινας παράγοντας που επέφερε το θάνατο των δύο κοριτσιών. Παραδόθηκε σήμερα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής το συγκεκριμένο πόρισμα των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλογριά για τον θάνατο των δύο μικρότερων
νεότερων παιδιών, της Μαλένας και της Ήριδας, της Ρούλας Πισπυρίγκου από την Πάτρα. Οι έμπειροι ιατροδικαστές μέσα από το φωτογραφικό υλικό, τους ιατρικούς φακέλους των δύο παιδιών, τις εκθέσεις θανάτου που συνέταξαν άλλοι ιατροδικαστές και φυσικά τις νέες τοξικολογικές εξετάσεις της ομάδας του καθηγητή Νικόλαου Ράικου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δύο παιδιά βρήκαν ασφυκτικό θάνατο. Πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτό ότι ακούω έτσι πάρα πολύ κόσμο να λέει ότι μακάρι να αποδεικνυόταν ότι δεν είναι έτσι. Μακάρι ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Πραγματικά είναι τόσο συγκλονιστικά όλα αυτά που μας αφήνουν κυρίες και κύριοι άναυδους. Δεν μπορείς να σχολιάσεις τίποτα. Ήρθε τώρα και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση να επιβεβαιώσει όλο το ρεπορτάζ των προηγούμενων μηνών. Θα κλείσουμε, αν είμαστε έτοιμοι αγαπητέ Φώτη, να μεταδώσουμε την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών, η οποία ανοίγει, κυρίες και κύριοι, και θα μπορεί να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Μιλάμε, ανοίγει η πλατφόρμα για εσάς που θέλετε να αλλάξετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και υπάρχει σημαντική επιδότηση. Δείτε το ρεπορτάζ αμέσως μετά. Θα πάμε σε διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο Θεόδωρος Σταυρίδης, πρόεδρος των ραδιοταξί Taxiway, να δούμε τι έρχεται όσον αφορά τις αυξήσεις στο κόμιστρο των ταξί. Το άνοιγμα της πλατφόρμας για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών την 3η 21 Ιουνίου, αρχικά για τα αφημί που λήγουν σε 0, 1 και 2 και κατόπιν για τα υπόλοιπα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας Αλεξάνδρας Δούκου. Από αύριο ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος Ανακυκλώνω, Αλλάζω Συσκευή, ώστε ελληνικά νοικοκυριά να μπορέσουν να αντικαταστήσουν έως και 3 ηλεκτρικές συσκευές, ψυγείο, καταψύκτη ή κλιματιστικό, με νέες ενεργειακές κλάσεις πολύ πολύ πιο αποδοτικής. Η επιδότηση ξεκινάει από 30% και φτάνει το 50% του κόστος συσκευών ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού. Το τελικό ποσό ανά συσκευή κυμαίνεται από 135 έως 710 ευρώ ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που ανακυκλώνεται. Με το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα δίνουμε την ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μειώσουν σημαντικά έως και 40% την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος. Η μείωση του λογαριασμού ενός σπιτιού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ σε ετήσια βάση, αναλόγως την κατηγορία και τη χρήση της συσκευής που θα αντικατασταθεί. Επίσης, όσοι δικαιούνται να πάρουν την επιδότηση, θα πρέπει μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου να αγοράσουν τις νέες συσκευές, ενώ υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και για την απόσυρση των παλαιών. Η επιδότηση θα αφαιρείται από το ποσό την ώρα της αγοράς και είναι από 35 έως 50% ανάλογα με το εισόδημα και μπορεί να φτάσει έως και τα 710 ευρώ ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία της συσκευής που θα αντικατασταθεί. Το πρόγραμμα είναι μόνο για τα νοικοκυριά. 150 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το συνολικό ποσό της επιδότησης. Εκτιμούμε ότι θα αγοραστούν περίπου 350 με 400 χιλιάδες συσκευές. Πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για 15 περίπου ημέρες.